ερώτησή μου να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που βιώσαμε στο δημοπείο που μια αφορμή την παρακτήρηση που έκανε ποιο θα του ζητήσει Πολωνία. Η Δημαρχία του Ναγκόλη του Μιατσί, την Ελληνική Δημοκρατία του Συμβούλου, έτσι να διηγηθούμε τότε ένα πρόγραμμα ίδιο ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Σκωτία και την Πολωνία. Όταν ήρθε η σειρά να κάνουμε την καθιερωμένη συνάντηση στην Κορυφή του Πύργου, συνήθω τα έχουμε σαν λίγο. Κάθε μέρα και εμεί πηγαίνουμε μια από 45 ατόμα, ήρθαν 120 Πολωνοί. Εμεί το εκλάβαμε αυτό και ήρθαν για εκδρομή. Άρα, κοιτάξτε να κάνουμε ένα ωραίο πρόγραμμα, να πάμε στην Ελληνική, να πάμε να δούμε κάποιο παραδοσιακό χώρο. Και τώρα κοιτάω ότι μου φάνηκε ένα πρόγραμμα χαλαρή επίσκεψη θεάματο και τουρισμού. Έλα δείτε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούσαν ανελειπώς όλες τις συνεδρίες εξαρτητικά. Και όταν κάποια στιγμή και εγώ απόρρισα και τελείωσα να εκμεταλλευτεί, τελείωσα τα βρήκα, σου λέω και δεν ήταν η παιδιά του σχολείου. Λέει για να πάρουμε τεχνογνωσία για τον χειρισμό του ευρωπαϊκού θέματο. Αυτό είναι η απάντηση, Πέτρο μου, σε αυτό το οποίο και εμεί. Παρόλο που. Και παρόλα αυτά που λέμε και διεκδικούμε την αυτό μα μεγάλη εξωστρέφεια, θέλετε όταν χειριζόμαστε τα δικά μας πράγματα, μας χαρακτηρίζει και εσωτερικά. Τέλος πάντων. Θέλω να ευχαριστήσω και τον, να συγχαρώ την οικογένεια Μαρουξή, τον οργανισμό, που έγινε τόσο σημαντική εκδήλωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια συνεχή προσπάθεια για την πρόοδο των θεμάτων του τόπου. Το αν η πατρίδα σήμερα έχει μια ζωή τόσο μεγάλη, είναι για τη μεγάλη συνεισφάγηση του κοινωνικού αγώνα. Και αναφέρομαι για ένα ειδικό κομμάτι αυτή τη συνεισφορά, για την πολιετή συνεισφορά του ειδικού συνολίδα στο στρατηγικό σύστημα, τότε που η Σταθίδα αποτελούσε μαζί με τα Καπνά τα δύο μοναδικά εξαγόγευμα προϊόντα τη Ελλάδα. Τότε στη Σταθίδα εργαζόντουσαν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Και καταλαβαίνετε, ο ρόλο τη πατρίδα και το ρόλο ήταν καταληκτικό, και εδώ ήταν και κυβερνητικέ αλλαγέ για το στρατηγικό σύστημα. Καθόλου να μην συγκρίνουμε τη Σταθίδα τότε με τη Σταθίδα τη σήμερα. Εύχομαι ότι θα είναι καλά από σήμερα. Και βέβαια, αυτή είναι η ισορροπία με την ισχύ παρουσία και των δύο περιφερειακών αρχών, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα συμβαίνοντα να αξιοποιήσουμε πάρκο. Όπω γνωρίζετε, η Πελοπόννησο είναι μεν γεωγραφικά ενιαία, αλλά διοικητικά διηρημένη. Παρ' όλα αυτά, η επιχειρηματικότητα δεν αναγνωρίζει σήμερα. Και εμεί, σαν επιμελητήριο, προωθούμε τη συνέργεια των επιχειρηματικών φορέων. Δυστυχώς για μας οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σήμερα. Όπως αποδείχθηκε μετά τις καταστροφές της Καγιάς του 2007. Συνεπώς οφείλουμε όλοι μας, τόσο η διοίκηση σε επίπεδο περιφερειών, όσο και οι φορείς της επιχειρηματικότητας, να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες ώστε να αρθούν οι βάσεις πίσω από τις λειτουργίες και να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν. Είναι καλοδεχούμενος και πιστούμε τις διαπεριφερειακές συνέργειες. Το σημερινό συνέδριο είναι μια καλή αφετηρία. Αξίζει να αναφέρω ο δρόμο του Ελπίγου στην Λίβια Μητίνα που υλοποιήθηκε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στρατηγική επιλογή. Για τη σύνδεση των δικών μα αγροτικών θησαυρών με τη Ματίνια και το σύμβολο Άντε Επιδάρων Κοινών, έργο όμω που είναι νεότεροι, δεν το στηρίξαμε να πετύχουμε του. Στην Λίβια Μητίνα είναι και η επιδίωξή μα. Για το τμήμα Πύργο Καλότερο Τσακώνα, ώστε να ολοκληρωθεί ο δαχτύλιο του Πελοπονίσου. Καταγράφηκε στα αγγλικά η μηδενική πρόοδο στο συλλογικό δίκτυο, που και αυτό έχει αναπτυχθεί στην ίδια λογική προανέφερε. Θέλω όμως να τονίσω με τη σημερινή ευκαιρία και την ψυχική θεματολογία ότι οι δραστηριότητε στην κατεύθυνση τη επίσημη ανάπτυξη, όπω ο τουρισμό, η κρουαζέρα, τα πετρέλαια, τα μεγάλα έργα, απαιτούν υψηλού επίπεδου υγειονομική υποστήριξη. Οι υπάρχουσε δομέ είναι ελλειμματικέ και δεν υπακούν και πρέπει να ενισχυθούν τόσο υλικοτεχνικά όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Οφείλω επίσης να αναφερθώ στον βασικό πιλότα της τοπικής οικονομίας, αλλά και στον κύριο παράγοντα στήριξης του συνόλου της κοινωνίας, που είναι η αγροτική οικονομία. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη, σχεδόν καταστροφική χρονιά για την Τουρκία, εξαιτίας της νεοεμφανιστήσεις προσβολής από τον συνδυασμό αγάπης του σχολείου, που κατέστρεψε το 50% της παραγωγής και υποβάθμισε ποιοτικά το υπόλοιπο 50%. Η ζημία κατά τη τιμή του κεντρίου τη τάξη των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η χαμηλίωση ανύπαρκτη ζήτηση των σπεριδευτών και τα πολλαπλά προβλήματα στην αμπελογία και στη σανιδοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με τα παραπάνω σχεδόν εξαφάνισαν το αγροτικό εισόδημα.
Νομίζω ότι για το νομό και τις περιφέρειες και τις περιφέρειες είναι τη στιγμή για μια άλλη προσέγγιση. Είναι απαραίτητη η άμεση δημιουργία του ιδιωματολογικού συντούτου και την επιστημονική στήριξη των περιοχών, καθώς και η πρόθεση εφαρμογής συστημάτων διαχειρούς λειτουργίας και γεωργίας ακρίβειας. Η συντήρηση των απαρτιωμένων πλήρων πλέον συστημάτων άρρωσης συμπνέει στον πλήρων. Ελπίζω ότι με το τέλος του στερεού και την έκθεση των πρακτικών, εμείς σαν επιμελητήριο θα συστήσουμε αντίστοιχη ομάδα εργασίας που θα μιλήσουμε στα μερά αποτελέσματα. Σαν επιμελητήριο προσβλέπουμε την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ.